τέτοια τώρα θα δούμε πως δίνονταν οι πιο ηλικιωμένες γυναίκες εκείνης της εποχής. Τελείωσε η υπόδειξη των γυναικείων ενδυμασιών. Και τώρα σειρά έχει να υποδεχτούμε κάποια αγόρια για να μας δείξουν και αυτά με τη σειρά τους πώς δίνονταν οι άντρες εκείνη την εποχή. Bayanların nasıl giyineceğini gördük. Şimdi de erkekler o zamanlarda nasıl giyineceğini bize göstermek üzere onları sahneye davet etmek istiyoruz. Ve ilk olarak sahneye delikanlı ve kabadayı olan erkeklerin giyiniş tarzlarını izlemek üzere onları sahneye davet etmek istiyoruz. Στην πρώτη σκηνή θα δείτε μία παρέα αγοριών, οι οποίοι δεν ήταν και πολύ ήρεμοι και θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν άτακτοι για τις αρχές εκείνης της εποχής. Sakin olan erkekleri sahnede izleyeceğiz. Η δεύτερη σκηνή θα μας δείξει το ντύσιμο πιο σοβαρών ανδρών. Εντάξει, ακούω. Kızın elbise çeşitliliği neden erkeklerden daha çok? Γιατί αλλιώς πώς θα σας εντυπωσιάζαμε και θα σας κατακτούσαμε.
Και αφού λοιπόν είδαμε τους παραδοσιακούς τρόπους ντυσίματος, τώρα πρέπει να δούμε και τον τρόπο ζωής εκείνης της εποχής. Şu ana kadar bayanların ve erkeklerin eskiden nasıl giyindiklerini gördük. Şimdi de onlar bizlere eskiden günlük hayatta neler yaptıklarını ve nasıl yaşadıklarını gösterecekler. Στη σκηνή που θα ακολουθήσει, θα δούμε δύο κορίτσια που μόλις έχουν γυρίσει από το Κοπαράν. Μία γνωστή βρύση του χωριού μας, φημισμένη για το κρύο και δροσερό νερό της, η οποία βρίσκεται μπροστά σας. Στον δρόμο λοιπόν συναντάνε δύο αγόρια, αλλά ανταλλάζουν μόνο κάποια βλέμματα, χωρίς να μιλήσουνε, αφού θα υπήρχε παρεξήγηση από τον κόσμο του χωριού, μιας και ήταν ακόμα αδέσμευτη. Birazdan iki kızın Koparan'dan meşhur, taze, soğuk ve şifalı olan bir çeşmemizden dönüyorlar. Yolda iki erkekle karşılaşırlar. Fakat nişanlı olmadıkları için ve geleneklerimize göre birbiriyle konuşamazlar, sadece bakışırlar.